πώς θα καταφέρεις να μην θέλεις γλυκό μετά το μεσημεριανό. Πρώτον, φάε πιο ενσυνείδητα. Το μόνο που θα κάνεις όταν είναι να τρως, είναι να τρως. Τίποτα άλλο. Προσπάθησε να έχεις με το φαγητό σου οπτική, οσφυρητική και γευστική επαφή. Να είσαι παρόν και κάθε σπουκιά πριν την φας, να την δεις, να την μυρίσεις και εν τέλει να την απολαύσεις. Νούμερο 2 σαν tip είναι να τρως χωρίς περισπασμούς. Χωρίς μια τηλεόραση να παίζει στο background ή χωρίς ένα βιντεάκι στο YouTube, ούτως ώστε να τρως με μεγαλύτερη προσοχή στο κύριο σου γεύμα και να πηγαίνει πιο εύκολα το μήνυμα στον εγκέφαλο ότι έχεις φάει και ότι έχεις χορτάσει. Νούμερο 3 tip είναι να πάρεις περισσότερο χρόνο στο γεύμα σου. Προσπάθησε να αφήνεις το περίπου σου κάτω όσο τρως, να μασάς πιο αργά, να πίνεις λίγο νεράκι. Οπότε το γεύμα σου να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο και να πάει πιο εύκολα το μήνυμα στον εγκέφαλο ότι έχεις φάει και ότι έχεις χορτάσει. Νούμερο 4 γέμισε το πιάτο σου. Βάλε στο μισό σου πιάτο τη σαλάτα και στο υπόλοιπο μισό το φαγητάκι σου, ούτως ώστε το μάτι που έχει προκατάληψει να δει ένα γεμάτο πιάτο. Με αυτόν τον τρόπο, το μάτι μου και ο εγκεφαλός μου θα πει ότι είμαστε εντάξει σαν ποσότητα, θα χορτάσουμε. Και 2 extra tips είναι ότι αφού τελειώσεις το γεύμα σου, φτιάξε ένα καφεδάκι αν θέλεις να αλλάξει γεύση στο στόμα σου ή πάρε μια καραμέλα χωρίς ζάχαρη, με ωραία όμως γεύση, που θα σου δώσει την γλυκύτητα που εσύ είχες συνηθίσει, αλλά που δεν θα έχει θερμίδες και δεν θα σε επιβαρύνει. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά θα φεύγει συνήθεια. Όσο περισσότερες φορές επαναλάβεις το μοτίβο να μην τρως γλυκό μετά το μεσημεριανό, με την επανάληψη λοιπόν, θα εδραιωθεί η καινούργια συνήθεια του να μην τρως γλυκό μετά το φαγητό. Τα πέτυχες! Εννοείται, αν έχεις και άλλες ιδέες, γράψεις μου και αυτές στα σχόλια.